Σήμερα είμαστε εδώ να κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση των ανθρώπων που θα είναι στο προπονητικό team και στο αντρικό και στην Ακαδημία και ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας. Ξεκινάμε δουλειά, ξεκινάμε να οργανωνόμαστε η νέα διοίκηση. Πρώτα απ' όλα θα παρουσιαστεί ο κύριος Νίκος ο Παπαδιώτης, ο προπονητής του αντρικού που επανέρχεται. Έλα κύριε Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Πιστεύω να. Εγώ θα συνεχίσω το έργο που έκανε ο προηγούμενος προπονητής, γιατί την είχα δει την ομάδα και μου άρεσε. Πάνω εκεί θα βασιστούμε στα πλάνα που είχε κάνει ο Ανδρέας. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια είναι ο κύριος Θανάσης Αναστασόπουλος, θα είναι τεχνικός διευθυντής της ομάδας μας. Έλα, Θανάση. Και στην ΚΑΠΑ 14, παλιός ποδοσφαιριστής, με γνώση στην Ακαδημία και πιστεύω θα συνεργαστεί πολύ καλά και με τον προπονητή του αντρικού και με τους υπόλοιπους προπονητές. Καλώς ήρθατε. Μία τοποθέτηση έτσι για την νέα χρονιά να μας κάνετε. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τη διοίκηση καταρχήν για την εμπιστοσύνη. Έχω παίξει μπάλα ακριβώς 12 χρόνια στην ομάδα του Ηρακλή Περιστερίου. Οπότε εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε. Όλα να τα δούμε στο γήπεδο. Χρειάζεται δουλειά, οργάνωση και πιστεύω ότι η ομάδα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη γιατί το αξίζει πραγματικά. Προπονητής της ΚΑΠΑ 18 και ΚΑΠΑ 16 θα είναι ο κύριος Αργύρης Πούλος, ο οποίος ήταν στο team. Έχουμε εκτιμήσει το καλό έργο και συνεχίζει. Καλορίζικος. Κότζο, ένα σχόλιο. Να ευχαριστήσω και εγώ την καινούργια διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε και σε μένα. Θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το δυναμικό των παιδιών που συμμετέχουν στις ακαδημίες μας, γιατί ο Ηρακλής έχει ένα πολύ καλό όνομα και μπορεί και πρέπει να έχει περισσότερα μέλη παιδιά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σαν την καινούργια διοίκηση για την τιμή που μου κάνουν να είμαι δίπλα στον κύριο Παπαδιώτη και θα προσπαθήσω να ό,τι μπορώ καλύτερα να βοηθήσω ώστε να πετύχει η ομάδα στους στόχους της. Να σε καλά. Καθίσαμε και φτιάξαμε ένα team προπονητών κρατώντας αρκετούς από την προηγούμενη χρονιά. Θα εμπλουτιστεί, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα το προπονητικό team. Πιστεύουμε ότι θα γίνει μια καλή προσπάθεια και με τον κύριο Παπαδιώτη, ο οποίος αρέσκεται να δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές, θα αποδώσουμε καταρχάς ωραίο ποδόσφαιρο και στη συνέχεια θα έχουμε στόχους για κάτι καλό. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.